Έδωσε δηλαδή την εικόνα ότι τα άτομα αυτά πέρασαν δίπλα από το λεωφορείο λέγοντας είναι λιγότεροι, πάμε να τους πάμε. Μάλιστα. Που είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν κομμάτι της επίθεσης. Και φεύγοντας είπανε τη φράση του ανοίξαμε το κεφάλι. Μάλιστα. Άρα ήταν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία και για, και για τον ανθρωποκτόνο δόλο της συγκεκριμένης επίθεσης. Ότι ήταν μια επίθεση που στόχο είχε να ανοίξει κεφάλια. Τα συμπεράσματα από τους μάρτυρες αυτούς για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Νομίζω ότι το σημαντικό σε αυτό το κομμάτι της δίκης δεν ήταν απλά η οργανωμένη επίθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται μοτίβο στο δικαστήριο. Ξέρουμε δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας, το modus operandi, όπως το λέμε, των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Ούτε ήταν νέο η προαναγγελία, γιατί η προαναγγελία του λαγού για την επίθεση στο ΠΑΜΕ υπήρχε και στην περίπτωση των Αιγύπτιων αλλιεργατών. Αυτό το οποίο αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικό στη συγκεκριμένη τρίτη υπόθεση είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα ηγετικό επιτελείο, ένα σκληρό επιτελείο, όπως το χαρακτηρίζει ένας εκ των μαρτύρων ο Σίμαρης, που υλοποιεί την προαναγγελία και που έχουμε αποδεδειγμένη την ύπαρξή του. Δηλαδή το ηγετικό δίδυμο Πανταζής Λαγός, ο Πανταζής παρών στην επίθεση και επικεφαλής του τάγματος εφόδου και ο Λαγός όχι μονάχα να δίνει το OK, αλλά να έχει την πλήρη εποπτεία, την πλήρη καθοδήγηση της επίθεσης την ώρα που αυτή συμβαίνει. Αυτό νομίζω ότι είναι το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρόσθεσε αυτή η διερεύνηση αυτής της επίθεσης στους απομονιστές συνδικαλιστές και μας έφτασε στην ουσία του ζητήματος του δικαστηρίου. Γιατί η ουσία της εγκληματικής οργάνωσης είναι πια. Είναι άλλη η δομή, η οργανωτική δομή του πολιτικού κόμματος και άλλη η οργανωτική δομή των ταγμάτων εφόδου. Και η απάντηση σε αυτό το κομμάτι της δίκης ήταν συντριπτική. Η ιεραρχία των ταγμάτων εφόδου είναι η ίδια με την ιεραρχία του υποτιθέμενου νόμιμου πολιτικού κόμματος. Πλήρης ταύτιση. Ο Πανταζής είναι ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης και ο Λαγός είναι ο περιφερειάρχης και ο βουλευτής. Την ίδια στιγμή ο Πανταζής είναι ο επικεφαλής της επίθεσης και ο Λαγός είναι ας πούμε ο συνταγματάρχης, αυτός ο οποίος δίνει το OK και καθοδηγεί την δολοφονική επίθεση. Σε άλλες περιπτώσεις τα δικαστήρια ξεκινάνε τώρα, όπως για την υπόθεση του συνεργείου, που μετά από χίλια κύματα η συγκεκριμένη υπόθεση προσδιορίστηκε. Ναι, και ναι. Πλέον θυμάμαι ότι ο Φάκελος είχε κάπου εξαφανιστεί. Και εξαφανιστεί, αλλά ο Φάκελος θέλοντας και μη ξαναεμφανίστηκε και με ενέργειες που έκανε η πολιτική αγωγή και πλέον μπορούμε να ανακοινώσουμε και από την εκπομπή σας ότι τον Απρίλιο, στις 25 του Απρίλη, έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης συνεργείου στο Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθήνας. Πολύ ωραία. Αυτή η υπόθεση έχει προχωρήσει. Φυσικά αυτή η υπόθεση είναι στην αρχή της. Η υπόθεση του Αντύπνια, που είναι η πέμπτη που θα διερευνήσει το δικαστήριο, είναι στο τέλος της. Έχει υπάρξει ήδη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που κρίνει ότι η συγκεκριμένη επίθεση ήταν επίθεση της Χρυσής Αυγής. Άρα πλέον σε αυτό το κομμάτι της δίκης το δικαστήριο έχει λιγότερο να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και περισσότερο να ρωτήσει και να κρίνει το αν αυτά τελέστηκαν στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης, στο πώς. Τι ρόλο έπαιξε η ιεραρχία, η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Αυτά θα είναι τα βασικά ζητούμενα και γι' αυτό το λόγο, αν θέλεις, ελπίζουμε και ότι σε αυτό το κομμάτι της δίκη θα ανεβάσει και ρυθμούς. Δηλαδή θα κινηθεί με τόσο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι έγινε σήμερα. Αν κάποιος είχε μια αντίστοιχη κουλτούρα και τρόπο και ήταν, ας πούμε, ονοματισμένος, όπως η αστυνομία λέει, του γνωστού χώρου, νομίζω ότι μπορείτε όλοι να συμπεράνετε ποια θα ήταν η εξέλιξη αυτής της κουλτούρας και του τρόπου του. Εν προκειμένου, δεν είχαμε μια τέτοιου τύπου εξέλιξη, αλλά η κουλτούρα και ο τρόπος δεν είναι κάτι μεμπτό κατά τον συνήγορο Παπαδέλη ή το γαμώ το Χριστό σας μου νόπανα στους αστυνομικούς δεν είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων χρειάζεται περαιτέρω διαχείριση.